Κύριε Αργυρόπουλε, φτάσαμε την τελευταία στιγμή, μέρα, για την πανελλαδική συγκέντρωση των αστρονόμων. Και εσείς οπωσδήποτε θέλετε να περάσετε το μήνυμά σας, την φιλοσοφία σας γύρω από τα θέματα των προϊόντων που πλέον παλιά τα λέγαμε σκουπίδια. Τα περάσατε και εδώ στην όλη εκδήλωση, την τριήμερη, τετραήμερη, τρεις νύχτες, τέσσερις ημέρες. Και από ό,τι είδαμε και τα καλάθια έτσι όπως τα έχετε, τα δοχεία δηλαδή τα έχετε οργανώσει, πραγματικά εντυπωσιάσανε το σύνολο των παρευρισκομένων. Και νομίζω ότι έχετε πετύχει την πρώτη καλή εντύπωση, όχι την πρώτη, μάλλον τη δεύτερη καλή εντύπωση ως προς το κοινωνικό, την κοινωνική αντιμετώπιση. Μάλιστα. Νομίζετε ότι πέτυχε το πείραμά σας εδώ, σε αυτή την εκδήλωση? Ευχαριστώ πολύ για το βήμα πάλι που μου δίνετε. Ευχαριστώ τον Ελλάδα, γιατί αυτό που κάνετε είναι λειτουργήμα πλέον. Δεν έχει... Και έτσι το αντιμετωπίζω και εγώ, σαν λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα. Όπως και εσείς, το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Θέλω να πω ότι ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση. Αρκεί να σκεφτούμε ότι στο βουνό εδώ στον Πάρνονα, στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου, ήρθανε περίπου τους 800 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι με τηλεσκόπια, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη φύση, βρίσκονται όλη τη νύχτα, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα χώρο για να παρατηρούν τον ουρανό. Ο καθένας το θέμα του. Ακριβώς, έχει το θέμα του, κάνουν ουρανογραφία, έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο που μας ακούει. Αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση στον κόσμο είναι ότι ξαφνικά τους δώσαμε για πρώτη φορά στη ζωή τους ότι τα απορρίμματα είναι προϊόντα. Και το φτιάξαμε, όπως θα δει και ο κόσμος, με αυτά τα σειρμάτινα καλάθια, και από και αυτά είχαν το συμβολισμό τους, γιατί ακριβώς μπορείς να δεις τι είναι μέσα στο σειρμάτινο καλάθι. Κυρία Αργυρόπουλε, εγώ τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι η θεωρία δική σας, και η πρακτική, όχι μόνο η θεωρία, αλλά σαν αντιμετώπιση για το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών, πέτυχε. Ο κόσμος το έχει αποδεχτεί. Και δεν το έχει αποδεχτεί μόνο εδώ στη Σπάρτη ή στη Λακωνία, το έχει αποδεχτεί και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, για να μην μπούμε στο σύνολο. Έτσι τουλάχιστον έχουν δηλώσει. Μα μοιράσαμε φυλάδια για να το είδα. Το είδα. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος ήδη με ρώτησε πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος. Ακριβώς. Το ίδιο νομίζω και ο Δήμος ο δικός μας πλέον θα συνεργαστείτε, έχει δεχθεί να συμβάλλει στην εξέλιξη αυτής της θεωρίας, της πρακτικής. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν υπάρχει καμία, όπως φαίνεται, αντιπαράθεση με το Δήμο. Όχι, προς Θεού δεν το συζητάμε, είναι δεδομένο. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να έχει τέτοια αντίληψη. Ήδη ξεκινάνε οι συζητήσεις με το Δήμο Σπάρτης αυτές τις μέρες. Από αύριο ξεκινάμε συζητήσεις για να διευκρινίσουμε όλες τις πτυχές αυτού του εγχειρήματος. Σωστό. Και καλά κάνει και ο Δήμος για να είναι και αυτός σωστός έναντι των πολιτών. Ακριβώς. Ο Δήμος έχει απορίες. Τα στελέχη του Δήμου έχουν κάποιες απορίες και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτές να τις διαλευκάνουμε από το Α μέχρι το Ω. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, αν και πολλοί κόσμος την ξέρει. Αλλά ξέρετε, άλλο να καθίσουμε κάποιες ώρες σε ένα τραπέζι και να ξεκινήσουμε από το πώς θα κλειδώσουν οι κάδοι, πώς θα αλλάξουν χρώμα οι κάδοι, πώς θα γίνεται η αποκομιδή, ποιες μέρες. Για το επίπεδο πλέον του Δήμου. Ακριβώς. Εσείς... Παύλα πολίτη. Παύλα πολίτη. Αλλά εσείς, σαν λακωνική βιοενεργειακή, μάλιστα, έχετε προχωρήσει σε όλο το φάσμα μέχρι την τελευταία σταγόνα, ότι δηλαδή το σύνολο των απορριμμάτων, είτε αυτά λέγονται ανακυκλώσιμα είτε λέγονται οργανικά είτε λέγονται αποφάγια, τα λέγονται πάντα, κλαδέματα του Δήμου, τα πάντα γίνονται εκμεταλλεύσιμα μέσα από αυτή τη διαδικασία με θετικό αποτέλεσμα και οικονομικό και κοινωνικό και υγιεινό. Ακριβώς. Αυτή η μέθοδος που έχουμε προτείνει περιλαμβάνει από το πιάτο μας, την ώρα που τρώμε, μέχρι το πιο ακραίο ίσως προϊόν το οποίο είναι ανακυκλώσιμο, ή και ακόμη περιλαμβάνει η προσπάθεια αυτή να λύσουμε και τα προβλήματα νοσοκομιακών αποβλήτων,
πιθανών τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων από την περιοχή μας, ώστε να αναλάβει η Λακωνική Βιοενεργειακή όλα μας τα απορρίμματα. Βέβαια, για κάποια από τα ρεύματα που ανέφερα τώρα, ρεύματα ονομάζουμε τα εξειδικευμένα προϊόντα, είναι πολύ εξειδικευμένα και αφορούν ουσιαστικά βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Αλλά εκείνο που έχει μεγάλο ρόλο και καταδείχθηκε και σε αυτή την εκδήλωση των αστρονόμων, πολλοί ρωτάγανε πού θα πάω τα οργανικά μου. Εμείς βέβαια εδώ πέρα δεν είχαμε σκοπό να μαζέψουμε τα οργανικά, για την πόλη όμως της Σπάρτης και ευρύτερα, φυσικά και πρέπει να μαζέψουμε τα οργανικά. Και όπως έχω πρωτοποιεί από την πρώτη κιόλας μέρα από πέρυσι, είναι ο πλούτος μας, τα οργανικά μας. Είναι κάτι που θα το παράγουμε πάντα. Πλαστικά, να ξέρετε, μπορούν να καταργηθούν κάποτε. Τα οργανικά δεν μπορούν να καταργηθούν ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, γιατί κάποιος μου είπε: τι τα θέλετε, τα πλαστικά, τα καταργήσουμε. Τα καταργούμε. Μπορούμε να βρούμε άλλο τρόπο συσκευασίας. Τα οργανικά όμως, τα αποφάγια μας, τα κλαδέματά μας, τον καζόν, αυτά, τα πορτοκάλια. Είναι μέρος της ζωής μας, του εαυτού μας. Αυτά πρέπει να αποφασίσουμε πλέον σαν κοινωνία να τα εκμεταλλευτούμε μέσω, το έχω πει, μέσω του διαερίου και μετά μέσω της κομποστοποίησης. Και φυσικά μετά γίνεται ένα λίπασμα και έχουμε έναν αηφόρο κύκλο διαχείριση των προϊόντων αυτών και παύλα με κοινωνικό αποδεκτό τρόπο. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτός ο τρόπος που προτείνουμε είναι ο πιο οικονομικός. Και δεν έχουμε ούτε μία σταγόνα σκουπίδι. Όχι. Καθόλου σκουπίδια. Καθόλου. Καθόλου. Ακόμη και τα ογκώδη που κάποιοι έτσι με έχουν προβληματίσει και με έχουν ρωτήσει. Ογκώδη είναι τα προϊόντα όπως είναι τα παπλώματα, είναι τα έπιπλα, είναι διάφορα τέτοια έπιπλα. Προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας και για αυτά υπάρχει πρόβλεψη είτε επαναχρησιμοποίησης μετά από κάποιες επισκευές είτε μετά από κάποιους σπαστήρες σπάνε και ανάλογα το υλικό που έχουν μέσα γίνεται πάλι ξύλο είτε αφαιρείς από μέσα μέταλλα μέσω μαγνητών για να πάνε στο μέταλλο από πρόκειες. Καλά, αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες έχουμε καιρό, θα τις αναπτύξουμε. Ακριβώς, μέσα από το σταθμό σας. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ καταρχήν που είχατε την ιδέα και την οποία και εστερνίστη ο Σύλλογος των, η Ένωση των Αστρονόμων Σπάρτης. Βεβαίως. Και εν συνεχεία τους αποδέχθηκε αυτές τις ιδέες, ας πούμε, τις αποδέχθηκε και ο Δήμος, βοήθησε και αυτός τους αστρονόμους, άρα και εσείς βοηθώντας τους αστρονόμους ενημερώνετε τον κόσμο και εμείς με τη σειρά μας βλέπουμε τι κάνετε και ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Ακριβώς, αυτό κάνετε. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους φορείς που αναφέρατε, ξεκινώντας από το Δήμο, από τον πρόεδρο της ομάδας των αστρονόμων, από όλους τους άλλους φορείς, τον Ορειβατικό, που καταρχάς, να το πω έτσι πολλαπλά, σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση για τον τόπο μας, γιατί βλέπετε τώρα βρισκόμαστε στον Άγιο Πέτρο. Εγώ όμως θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Τζανιτέα. Να την ευχαριστήσω. Η οποία έχω λόγους, γιατί και αυτή βοήθησε τους αστρονόμους θετικότατα και πάρα πολύ καλά, βέβαια σε συνεννόηση με τον κύριο Τατούλη, τον Περιφερειάρχη. Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς, πολιτικοί, κοινωνικοί και σύλλογοι βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Και έτσι εμφανιστήκαμε και εμείς σαν Λακωνική Βιοενεργειακή να βοηθήσουμε εκεί που πρέπει να βοηθήσουμε, εκεί που ήταν να φτιαχτούν αυτοί οι κάδοι, να κάνουμε εκπαίδευση και μάλιστα να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη μέθοδο στην ουσία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό κάναμε. Οι φορείς συνδράμανε. Συζητήσαμε πριν το κάνουμε το εγχείρημα αυτό μαζί τους και μας είπαν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εκείνο που έτσι με ενθουσίασε εντός εισαγωγικών, δηλαδή μ' άρεσε, που και ο Σύλλογος, οι διαμαρτυρόμενοι εδώ και 40 χρόνια στο Αφισού με τα σκουπίδια που αντιμετώπιζαν σαν περιοχή και τις βλαβερές συνέπειες, και αυτοί ακόμα κατανοώντας την δική σας θεωρία και την δική σας πρακτική γύρω από την κατάργηση πλέον των σκουπιδιών. Ακριβώς. Και αυτοί όμως είναι στο πλευρό σας. Όλοι οι σύλλογοι και όλα τα... Και ξέρω ότι και σε άλλα μέρη της Λακωνίας και σε άλλα μέρη της Ελλάδος σας έχουν φωνάξει για να τους εξηγήσετε και να τους βοηθήσετε. Ακριβώς. Να φύγουν επιτέλους αυτά τα σκουπίδια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος αντίπαλος, να το πω έτσι απλά. Ο αντίπαλος είναι ουσιαστικά ο χρόνος να το λύσουμε το θέμα και θα το λύσουμε, γιατί ακόμη και όπως είπατε και τα παιδιά αυτά που κάνανε ένα μεγάλο αγώνα διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο που πετιόντουσαν στο Αφισού, το περίφημο Αφισού, στον περίφημο κοκκινόβραχο, είναι μαζί μας. Και όχι ότι είμαστε όμορφοι, ούτε ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Όχι, γιατί βλέπουν ότι έχει ένα θετικό. Ακριβώς. Και είναι αποδεκτό. Είναι κοινωνικά αποδεκτό. Έτσι. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιθυμούμε μια αηφορική, κοινωνικά αποδεκτή λύση
της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και αυτό ζητάμε όλοι μας. Και αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Και γίνεται πράξη. Έστω με αυτά τα μικρά βήματα που κάνουμε, καταδεικνύουμε ότι είναι εφικτό. Έτσι. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω. Πρέπει να ξεχάσουμε φόβους. Είδατε εδώ πέρα έγινε σε άλλους ανθρώπους χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Ναι, ήταν μια έκπληξη. Είδατε ότι εκεί που είχαν από τις κοκακόλες και τα τέτοια τα αλούμινο κουτάκια, ναι, ότι τα ρίχνανε όλα στον κάλαθο, γιατί η τρύπα από πάνω ήταν για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Το άλλο ήταν για... Θέλω να σας πω ένα πείραμα που έγινε. Ναι, ναι, ναι.